το αμάρτησα για το παιδί μου. Εδώ ισχύει το αμάρτησα για την Τρόικα. Διότι άκουσα τον κύριο Μηταράκη, ο οποίος ήρθε να προστεθεί σε όλα εκείνα τα στελέχη της κυβέρνησης, όπου λένε ότι δεν γνώριζα, εφαρμόστηκε λάθος ο νόμος, δεν ξέραμε, κάτι πρέπει να γίνουν. Πηγαίναμε το 15 Αύγουστο στα χωριά μας και στην επαρχία και αντί για ευχές εισπράτταμε την μήνη του κόσμου. Αυτά όλα τα θεωρώ υποκριτικά. Διότι ήταν απολύτως γνωστό το που οδηγεί ο έμφυα. Όλα αυτά τα οποία διαπίστωσαν οι πολίτες όταν μπήκαν στο διαδίκτυο και είδαν τα εκαθαριστικά τους, είχαν επισημανθεί τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ όσο και αυτούς με τους οποίους ασχολούνται με τα ζητήματα της φορολογικής πολιτικής. Ήταν ένας άδικος νόμος, ήταν ένας νόμος ο οποίος οδηγεί στη δίμευση περιουσιών, ήταν ένας νόμος, όπως πολύ σωστά επισημάνεται σε μια ερώτησή της, ενσωμάτων υποτίθεται κάτι έκτακτο, το λεγόμενο χαράτσι, το οποίο βλέπουμε ότι παρατείνεται, ενσωματώθηκε αυτό το έκτακτο και έγινε πια μια πάγια επιβάρυνση. Γιατί έγιναν όλα αυτά? Γιατί έγιναν όλα αυτά? Διότι υπήρχε μία επιλογή μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου εσωτερικής υποτίμησης να υποτιμηθούν και οι αξίες των ακινήτων. Ωραία. Πρόκειται λοιπόν για έναν σχεδιασμό καλομετρημένο. Δεν υπάρχει, θέμα λάθους εφαρμογής, πρόκειται για μία επιλογή. Εδώ πάντα, και ευθύνεται όμως για αυτή την επιλογή η κυβέρνηση. Προφανώς. Η κυβέρνηση κάνει τις επιλογές. Όμως τώρα, αν διαπιστώνει ότι αυτό την έχει οδηγήσει σε μία πλήρη ρήξη με τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρότεινα. Ναι, κύριε Σκουλέτη, όμως εδώ υπάρχει μια ερώτηση. Βασίλη, εδώ υπάρχει όμως πάντα ένα ερώτημα που απευθύνεται σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Πρώτον, εάν το ποσό είναι χρειαζόμενο και αν είναι χρειαζόμενο, πώς το βρίσκουμε και από ποιους? Θα ήθελα να το ακούσω και εγώ αυτό από τον κύριο Σκουλέτη. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί χρειαζόμενο σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό και άλλο 8. Είναι τελείως αναπροσανατολιστικό. Να αξιολογήσουμε. Κατάργηση του έμφυα. Έχω ακούσει, όπως θέλω, λένε κατάργηση του έμφυα. Έχω ακούσει την αναδιάρθρωση του έμφυα. Έχω ακούσει την άλλη κατανομή. Έχω ακούσει μια άλλη αντίληψη που λέει όχι φορολόγηση του ακινήτου, αλλά φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας συνολικά. Είναι τελείως λάθος, προσανατολιστικό και αποσπασματικό να αξιολογήσουμε μόνο το συγκεκριμένο μέτρο ερήμην της συνολικής εφαρμοζόμενης πολιτικής. Διότι έχει μία συνοχή αυτή η πολιτική. Δεν είναι απλώς ότι το παρατραβήξαμε λίγο στα θέματα των ακινήτων. Δηλαδή το θέμα των αντικειμενικών αξιών δεν το ξέρουμε. Και διάβασα σήμερα σε εφημερίδες ότι το 16. Γιατί το 16? Γιατί το 16? Διότι είναι ένας ισοπεδωτικός εισπρακτικός μηχανισμός. Τελείως. Είναι και ευκολότερη εξίσωση βέβαια. Δεν το ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε. Το 15 και το 16 δεν γνωρίζουμε τις επιπτώσεις. Δεν θα έχει διευρυνθεί. Μισό λεπτό και τελειώνω. Θέτω ένα ερώτημα ρητορικό. Η ψαλίδα ανάμεσα στις αντικειμενικές τιμές και τις πραγματικές εμπορικές, αυτό δεν θα οδηγήσει σε μια δεινή επιβάρυνση όσων έχουν αυτή τη στιγμή ακίνητα? Να θυμίσω κάτι όμως. Μισό λεπτό και μετά, για να επιτρέπετε λιγάκι. Για να ψαφιλιστεί το εξής, με επιτρέπετε μισό λεπτό. Γιατί εγώ ακούω τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και βάσει των ανακοινώσεων κινούμε. Να την ακούτε. Ναι, προφανώς. Γιατί φαντάζομαι ότι είναι επίσημη θέση. Τώρα υπάρχουν και διάφορες άλλες φωνές, αλλά δευτερεύουν. Ερώτηση κρίσεως. Αν κάθε υπόθεση είναι αυτός ο νόμος ήταν σχεδιασμένος ορθότερα και υπήρχε αναλογική χρέωση, αναλογική φορολόγηση των ακινήτων, της περιουσίας της ακίνητης, όπως λέμε, των Ελλήνων. Όχι με τα συμπληρωματικά που λέγει προηγουμένως ο κ. Μηταράκης, αλλά πήγαινε με βάση ο καθένας ό,τι έχει, με σωστές αξίες κλπ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά αυτού. Είναι κατά της φορολόγησης, δηλαδή αυτής της περιουσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά του έμφυα. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε πρόταση φορολόγησης των ακινήτων ξεκινάει μέσα από την κατάργηση του έμφυα. Διότι είδα χθες και διάφορα. Δευτεροκλασάτα, ας πούμε. Είστε υπέρ δευτεροκλασάτα μπλοκ, τα οποία προσπαθήσαν, μάλιστα το αποδίδαν και σε μένα, να πούνε ότι ο Σκουλέτης δεν τοποθετείται με σαφήνεια στο θέμα της κατάργησης του έμφυα. Πριν από λίγο σας είπα ότι πρόκειται για έναν φόρο ο οποίος δυσμεύει την ακίνητη περιουσία. Προφανώς είναι αυτονόητο, είναι επιλογή μας η κατάργηση αυτού του ληστρικού φόρου. Πάμε παρακάτω. Πρέπει να υπάρχει φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. Προφανώς, μέσα στο πλαίσιο μιας συνολικής φορολογικής πολιτικής πρέπει. Αλλά προσέξτε να δείτε, πρέπει να υπάρχει από το πρώτο τετραγωνικό. Υπάρχει ένα αφορολόγητο τετραγωνικών. Υπάρχει ανάγκη στέγασης. Το αναγνωρίζει αυτό μια κοινωνία. Όχι, όχι, πρώτη κατοικία. Για την πρώτη κατοικία. Για το τετραγωνικό. Η τετραγωνική μπορεί να είναι και μια. Ναι, την πρώτη κατοικία. Μια τριώροφη βίλα στην Κυφυσιά. Προφανώς μιλάμε σε σχέση με την πρώτη κατοικία. Βεβαίως, άλλο είναι τα 100 τετραγωνικά, τα 50 τετραγωνικά στο κέντρο της Αθήνας και άλλο, ας πούμε, σε ένα ακριβό νότιο ή βόρειο προάστιο. Συμφωνώ. Αυτές όλες είναι παράμετροι που πρέπει να τις βάλουμε κάτω. Πρέπει να τις βάλουμε κάτω. Δεύτερον. Αντικειμενικές αξίες πρέπει να δούμε πώς σχετίζονται με την πραγματικότητα.
Τι θα γίνεται αυτό. Μας λένε διάφοροι και λένε, μα καλά, προσδιορίστε ρε παιδιά, πέστε μας ποιος είναι αυτή τη θυμητόριο που θέλετε εσείς. Και απαντάω, μας δουλεύετε. Ίδιο ήταν το όριο αυτή τη στιγμή ενός ανθρώπου που θεωρείται ότι κατήχε μια αξία η οποία τον κατέθεσε στους πλουσίους πριν από 2 χρόνια και έδινε τώρα. Είναι τέτοια ραγδαία η επιδείνωση των μεγεθών. Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρει εμάς ως ποσοστό και οι δαπάνες και τα έσοδα. Γιατί θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Μηταράκης. Διότι εάν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός μέσος όρος δαπανών, αυτό μεταφράζεται και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες, σε συγκεκριμένο συνταξιδοτικό σύστημα, νοσοκομιακές καλύψεις, ποιότητα παιδείας. Αν μεταφέρουμε, αν κατεβάσουμε τις δαπάνες στο επίπεδο μιας αφρικανικής χώρας, προφανώς θα έχουμε και τις αντίστοιχες περιουσίες. Δεν ξέρω αυτό πώς είναι στην ιδεολογία του κυρίου Μηταράκη. Δεν ξέρω πώς ο ακραίος, αν θέλετε, μονεταριστικός νεοφιλελευθερισμός που διακρίνει τον κύριο Μηταράκη, όχι προσωπικά, ως παράταξη, τον βάζει σε τέτοιου είδους, ας πούμε, αξιολογικές προσεγγίσεις της πραγματικότητας. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει και σύνταξη να υπάρχει, η οποία να μην είναι 460 ευρώ που λέει το μνημόνιο μετά το 2015, η οποία να σχετίζεται με ό,τι έχει δώσει ο κόσμος, και δεν μπορεί τόσο ελαφρά την καρδία να περνάμε το θέμα των ταμείων, όταν αυτή η κυβέρνηση ευθύνεται για τη ληστεία των πόρων των ταμείων. Όταν επί χρόνια η ελληνική πολιτεία είχε άτοκα τα λεφτά των ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και μιλάω για τις δεκαετίες του 80 και παλαιότερα. Όταν γνωρίζουμε ότι τα πέραν και βουτάγανε μέσα από αυτά τα αποθεματικά. Τι να κάνουμε, αυτός ο δικοματισμός ήρθε η ώρα να πληρώσει. Ήρθε η ώρα να πληρώσει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Βάλτε μια τελεία, διάλειμμα και απαντάτε αμέσως μετά.